Πάμε και στη Μαρία Ρόνι, μένουμε στις Βρυξέλλες, διότι αυτό που μας είπε η Έφη Κουτσοκώστα, Μαρία, η λέξη αυτοσυγκράτηση, θα δούμε σε λίγο την Μαρία Ρόνι, είναι αυτή που θα επικρατήσει σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής. Τι περιμένουμε? Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στη Σύνοδο Κορυφής σε κλίμα ανησυχίας για την κρίση Ιράν-Ισραήλ. Όλοι τρέμουν την επόμενη κίνηση του Ισραήλ. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ισραήλ ετοιμάζεται να απαντήσει και κανείς δεν θέλει να φουντώσει κι άλλο η φωτιά στη Μέση Ανατολή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις Ιρανικές επιθέσεις, δηλώνουν ότι στέκονται δίπλα στο Ισραήλ, αλλά το βασικό μήνυμα είναι η αποκλιμάκωση και ζητούν από όλες τις πλευρές, και από το Ισραήλ και από το Ιράν και τους δορυφόρους του, την μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να μην προχωρήσουν σε ενέργειες που θα ρίξουν κι άλλο λάδι στην φωτιά. Την ίδια στιγμή στο τραπέζι βρίσκονται και οι κυρώσεις, επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν, που του έχουν ήδη επιβληθεί κάποιες κυρώσεις. Στο στόχαστρο είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Μία από τις προτάσεις είναι να μπει εμπάργκο σε τεχνολογικά αγαθά για την κατασκευή drones και πυράβλων. Όπως επίσης να κηρυχθεί τρομοκρατική οργάνωση, να κηρυχθούν οι φρουροί της Επανάστασης ή ακόμα να μπουν και κυρώσεις σε ηγετικά στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι κυρώσεις προς το Ιράν, μάλιστα, θα πρέπει να γίνουν σε συντονισμό με τις χώρες του G7. Λοιπόν, Μαρία Ρόνι, σε ευχαριστούμε.